Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στη Γενέβη. Αυτή είναι η βασιλική εκκλησία της Γενέβης, Notre Dame της Παναγίας, Basilique Notre Dame. Δοκιμάζουμε σήμερα αυτή την καινούργια ανάλυση. Δυστυχώς δεν μπορεί να κάνεις μεγάλο zoom αυτή, αλλά... Α, περνάμε. Απεικόνηση του Γολγοθά. Η Άγια Τράπεζα. Δεν πάω παιδιά απλώς μέσα γιατί έχει κόσμο που προσεύχεται και είναι αγενές τουλάχιστον. Αλόγα. Αυτό ήταν Basilique Notre Dame. Κλειστά όλα απλά κάπου στην πλάκα. Δεν δουλεύουν. Τι ώρα είναι? 11 η ώρα. Τώρα θα μου πεις, άμα και τα μουσεία κλειστά, μήπως έχουν θέμα με τα μαγαζιά αυτή στη δευτεριάτικα. Σου λέει ποιος θα έρθει να δουλέψει, ποιος θα έρθει να ψωνίσει και είναι ανοιχτά τα φαγάδικα. Άμα φυσάει μάγκη, sorry, είμαστε ανοιχτά εδώ. Τα κυκλάρι. Το τρενάκι ψεφέρνει βόλτα. Το ξενοδοχείο Four Seasons. Πάμε και μετά.
Λοιπόν, εδώ είναι και η γέφυρα. Όπως βλέπετε, βάζουν και τις σημαίες τους. Έχουμε όλες τις σημαίες του καντονιού, της Ελβετίας και των της φεμι... Αυτό. Πορκουαπά. Και προσέξτε λίγο, δεν είναι μόνο ότι είναι η σημαία, η ακόμα και η γροθιά στη σημαία έχει βαμμένα νύχια, πολύ χρώμα. You never be gay enough. More gay! More! Κάτσε ρε φίλε, και πώς πάνε από την άλλη γέφυρα. Καλά κρασιά. Και εδώ είναι το πίνακα της Γενέβης. Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια και απλά πετάει νερό ψηλά. Όπα, θα με βρίσουνε. Pardon. Με βρίσκονται. Ένας ανίκητος πήγε και βάλει το κεφάλι του μέσα και το πήγε στο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν επέζησε. Καλά, προφανώς δεν πρόλαβε να πει το κεφάλι μέσα, γιατί φεύγει με τέτοια πίεση, πάει 700 μέτρα πάνω. Φεύγει με τέτοια πίεση που με το που ακουμπάς το χέρι στο σοκόβι, ας πούμε. Οπότε θα πήγε να βάλει το κεφάλι του αυτός εκεί μέσα και με το που ακουμπάς το νερό να χτυπάς τον τοίχο, ας πούμε, αυτό, και θα φύγεις πίσω. Λες και είμαστε... Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουμε και στην παλιά πόλη. Θα περάσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι η αρχαία πόλη προς τα πάνω. Αρχαία. Παλιά πόλη. Αρχαία δεν έχουμε εδώ. Έχουμε κάτι ρωμαϊκά βασικά. Για άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Temple de Madeleine ή αλλιώς Espace de Madeleine. Είναι τέμπλο, είναι δηλαδή. Πώς το λένε το τέμπλο, όχι εκκλησία. Ναός. Το οποίο είναι και... πώς το λένε, κουλτουρέ. Το χρησιμοποιούν για πολλές παλιές εκκλησίες εδώ πέρα. Τις χρησιμοποιούν σαν εκθεσιακούς χώρους, χώρους πολιτισμού, κουλτούρας κλπ. Κλπ. Δηλαδή έχουν πάψει να λειτουργούν σαν ναοί. Προφανώς. Και λειτουργούν σαν εκθεσιακοί χώροι. Μουσική και καφέ, λέει. Καλά κρασιά. Τώρα είμαστε στην παλαιά πόλη. Ίσως κάτσουμε εδώ να φάμε τίποτα μετά. Αναλόγως πόσο σου πιάνουν τον στολίδι.
Πώς, μαντάμ? Ευαγγελιστική, λουθεριστική. Εκκλησία της Γενέβης. Ιδρύθηκε το 1707. Στεγάστηκε το 1766, μάλλον σε αυτό το κτίριο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο κτίριο. Πάμε λίγο πιο μακριά να το δούμε. Ωραίο. Και εδώ έχουμε το Palais de Justice. Είναι το δικαστικό μέγαρο. Ευτυχώς δεν έχει χρειάσει να το επισκεφτούμε ποτέ. Λοιπόν, και από εδώ είναι και αστυνομία. Με πολλής. Και από εδώ και πέρα θα αλλάξω και το... την ανάλυση, θα το κάνω full screen. Και θα δω μετά... πολλής. Και θα μου πείτε μετά πώς σας άρεσε περισσότερο. Κάτω εδώ κιόλας, τραβώς δεν είμαι. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, vous êtes pas suisse, vous? Non, non, grec. Grec? Oui. Ok. Merci pour ce venu. Με πιάσα την προφορά μου. Δύσκολο, ε. Λοιπόν, οπότε το κλείνω εδώ αυτό και μπαίνουμε με το full screen. Δείτε ένα πλάνο τώρα έτσι. Τώρα φαίνονται περισσότερα πράγματα. Και όχι μόνο φαίνονται περισσότερο, έχεις και την επιλογή αυτό. Εδώ έχουν τα δικά τους, διοργανώνουν δημοψηφίσματα κλπ. Εδώ για τις τιμές, οι τιμές, ο μισθός 12%, οι τιμές 150%, σε τι? Α, η μαλαντή, ασούρανς μαλαντή. Ναι, η ασφάλεια. Ναι, παιδιά, η ασφάλεια είναι... Modification de loisir actuel prescolaire. Πάντε σερς όσε κρεσέ. Οκ. Το 40% των κατοίκων δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Ναι, άμα αυτοί εδώ το 40% είναι τύποι σαν και εμένα ή σαν τους άλλους που είδαμε, αυτά καλά κάνουνε. Κανείς να μην έχει. Ας.
εδώ το Δημαρχείο. Δρόμος Hotel de Ville. Hotel de Ville, hotel, είναι το Δημαρχείο. Hotel de Ville, όχι hotel σκέτο. Εδώ είναι το Department de Santé. Εντεμομιλητέ, οκ. Εδώ στόχες δεν έχουμε καμιά σημεία παράξενη. Πολύ χρώμη. Και φτάσαμε. Στον καθεδρικό. Είναι ο καθεδρικός του Αγίου Πέτρου. Α, το Δημαρχείο μοιράζεται, άμα δείτε, και εδώ είναι άλλο γραφείο. Place de la... ή όχι. Ναι. Χώρος, ναι, αυτό μοιράζεται. Δεν είναι σε ένα κτίριο. Τι είναι? Κονσέρτα έχει εδώ. Καλή φάση. Και κάπου εδώ πέρα, άμα θυμάμαι καλά, είχε μια ταμπελίτσα η οποία έγραφε εδώ έμενε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Έχει αρχαιολογικό χώρο. Για να δούμε, μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, κάτσε γιατί μεγάλωσε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, ο καθεδρικός του Αγίου Πέτρου. Διαφορετικός. Δεν ξέρω αν έχετε δει ξανά ένα τέτοιο ναό. Με αυτή την αρχιτεκτονική. Δεν θα κάνουν εργασίες τώρα. Κοιτάξτε εδώ μπορούμε να μπούμε. Επειδή κάνουν έργα, έχει μόνο μία είσοδο. Προτεστάντες προφανώς. Γι' αυτό είναι άδειος, δεν έχει τίποτα. Η Ελβετή, από όσο θυμάμαι, είναι το μόνο
μεγάλος γαλλόφωνος πληθυσμός οι οποίοι είναι προτεστάντες και όχι καθολικοί. Του 5ου αιώνα αυτό. Ιστορία, ε. Λεπτομέρεια. Και κάθε κάθισμα από κάτω έχει και... κάθισμα πέφτει. Παρόλα αυτά το έχουν διακοσμήσει. Και μιλάμε για ξυλοκατασκευές, έτσι. Αυτό τι είναι εδώ. Με το φωτισμό λίγο τα χαλάει εδώ πέρα. Σαπέλ ντε Ρόχαν. Ρόχαν Σαπέλ, σαρκοφάγος του. Κάποιος είναι αυτός, θα πρέπει να μας πει την ιστορία του. Κάποιος βασιλιάς είναι, βλέπω στέμα. Δύο λιοντάρια κάτω. Δεν έχει όμως κάπου την ιστορία του. Προτεστάντες, δεν έχει τίποτα. Και στη Λοζάνη έχει μόνο τη βίβλο και το... και ένα σταυρό, δεν έχει ούτε το σταυρό, τίποτα. Καλά, μπορεί να έχει άλλη στιγμή, αλλά... Α, ναι, και πάντα, μην ξεχνάτε, αν επισκεφτείτε ποτέ έναν καθεδρικό, να κοιτάξετε στο πίσω μέρος φεύγοντας το όργαν. Φαντάσου τώρα να είσαι εδώ μέσα και να παίζει αυτό και να είναι γεμάτο ο κόσμο και να ψάλουν, ξέρω εγώ, να λένε τα δικά τους, τους ύμνους τους. Απίστευτο, είναι τεράστιο. Κοίτα ο άνθρωπος πώς είναι μπροστά του. Ο τυπάρας. Δεν έχω καταλάβει, είναι κάποτε ένα στο πάτωμα λογικά και τα βγάλανε. Ήταν από τους... γιατί στον καθεδρικό της Λοζάνης αυτά είναι στο πάτωμα και είναι η τάφη. Αυτό μου ήταν, αυτό χτύπησε. Πάνω του. Πάνω του. Σκλή. Και αυτό όργανο είναι. Όργανο είναι. Και εδώ είναι ο τύπος που παίζει.
Τέλος πάντων. Απ' έξω θα μπορούσε να ήταν και δικαστικό μέγαρο. Κοιτάξτε πόρτα, ρε φίλε. Κοιτάξτε πόρτα. Λοιπόν. Πάλι καλά μας έκανε ωραία μέρα, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ είδα τον καιρό σήμερα το πρωί και έλεγε βροχή και συννεφιές και κουλουπού κουλουπού. Μόνο παιδιά, ελπίζω να μην κουνάω πολύ. Μαντάμ. Δικηγόρος αυτός, του δικείου. Οκ. Α, μαγαζάκι είναι, ωραίο. Γεια σου, μπούι. Σκι! Dog meat! Θεωρητικά στις 12 η ώρα, τώρα δηλαδή και λίγο πιο μετά, θα αρχίσει να γεμίζει κόσμο εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ μαγαζί, πάρα πολλά μαγαζιά, φαγαδίκα. Αυτό εκεί τι είναι τώρα? Γιατί ήρθαμε από εδώ? Νομίζω φτάνουμε στη μεγάλη πλατεία που είναι και το τείχος των μεταρρυθμιστών. Όπου να μένεις εδώ, ε. Στο τύπος τώρα. Για να μένει εδώ πάνω, όσο παλιό φαίνεται και αν φαίνεται το σπίτι, κάποιος είναι. Αν είναι κάτι που δεν θα με ενδιέφερε ποτέ να επισκεφτώ σε μια δυτική χώρα, είναι ένα μουσείο τέχνης. Μπορεί να φανταστείτε γιατί. Τραγωδία, ποιήση, λυρική ποιήση και κωμωδία. Στο τι να είναι. Λοιπόν, και φτάσαμε στο πάρκο των Parc des Bastions.
Εδώ είναι ωραίο μαγαζάκι, μπορούμε να κάτσουμε για brunch. Τεστάρουμε τις τιμές φεύγοντας. Κάνα 30 θα μας φύγει το άτομο. Και αυτό είναι το τείχος των ευεργετών, πώς το είπαμε. Κάπως έτσι. Κάποια σχολεία είναι τώρα εδώ. Και εμείς είμαστε με την κάμερα. Από ό,τι βλέπω τους θηραίους κάτω, αυτό είναι της Γενέβης σίγουρα, αυτό είναι της Βέρνης, το άλλο από εκεί δεν ξέρω. Είναι στα λατινικά, οπότε δεν μπορώ να βοηθήσω πολύ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό σίγουρα δεν είναι λατινικό σίγμα. Α, Father, which art in heaven and... Be the name to thy kingdom come, let be done even the earth. Τι είναι medieval English είναι αυτά. In the name of the God, amen. Πού κόλλανε τα αγγλικά εδώ πέρα. Τα αρχικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί είναι ελληνικά αυτά. Το σίγμα είναι σίγουρα ελληνικό. Ιώτα, ήτα, σίγμα. Τέλος πάντων. Είδομεν. Λοιπόν, βρήκα το Google-αρα. Τι είναι? Είναι το Χριστόγραμμα. Που σημαίνει Ιησούς, έχει δύο εκδοχές, Ιησούς ανθρώπων σωτήρ ή το Ιησούς Ιεροσολύμων σωτήρ, κάπως έτσι. Στην ουσία απλά το έχουν γράψει στα ελληνικά, κανονικά έπρεπε να είναι στα λατινικά, αλλά το γράψα στα ελληνικά, είμαστε Έλληνες, γουστάρουμε, τη βρίσκουμε. Δηλαδή, άμα το γκουγκλάρετε, σας το βγάζει.
Ιώτα ήτα σίγμα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν μικρό τέτοιο βίντεο σήμερα. Είχαμε μια ώρα, μια μισή, να κάνουμε τη βόλτα μας και πρέπει να γυρίσουμε. Λοιπόν, κάντε μια αρεσκία, σας χάρεσε. Και τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια σε όλους.